Μετά που ξεκίνησαν τα play-off, σίγουρα κάθε παιχνίδι η ομάδα έχει μοναδικό στόχο την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Ξέρουμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια τριπλής παραλλαγής, όμως ταξιδεύουμε στη Λευκωσία με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα που για μας θα είναι οι τρεις βαθμοί. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή, σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς, από διοίκηση, προπονητή και ποδοσφαιριστές, όμως εμείς έχουμε τις δικές μας ελπίδες, τους δικούς μας στόχους και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε στο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλον την Ομόνοια. Έχουμε να κάνουμε με μια αρκετά ποιοτική ομάδα, με αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, όμως και εμείς όταν ταξιδέψουμε στη Λευκωσία, ο στόχος μας είναι να αγωνιστούμε σαν ομαδικό σύνολο και να αποφύγουμε σε μεγάλο βαθμό τα λάθη σε αυτόν το επίπεδο, γιατί ο αντίπαλος έχει αρκετούς και γλίγορους ποδοσφαιριστές που μπορούν να σε τιμωρήσουν στο transition και με τις αντεπιθέσεις, γιατί έχουν αρκετή ποιότητα στο επιθετικό κομμάτι. Εντάξει, η ομάδα έχει περάσει ένα δύσκολο πρόγραμμα τον τελευταίο μήνα. Είχαμε να αγωνιστούμε αρκετόν καιρό, εβδομάδα με εβδομάδα. Καταφέραμε όμως σε αυτό το διάστημα ότι η ομάδα έδειξε αρκετά καλά στοιχεία στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα μπορούσαμε με ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο να κλειδώναμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς. Όμως βλέπουμε τη συνέχεια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τους δικούς της στόχους, κάθε ομάδα παίζει με την δική της πίεση. Νομίζω όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό πρέπει να ζήσεις, είτε διεκδικάς πρωτάθλημα, είτε διεκδικάς τη παραμονή σου στην κατηγορία. Αυτή η πίεση όταν είσαι προπονητής, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, πρέπει να την διαχειρίζεσαι σωστά και αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι να βλέπω θετικά στον αγωνιστικό χώρο με στόχο πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Κοιτάξτε, σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να τις αντιμετωπίσεις, είτε παίζεις με Ομόνοια, είτε παίζεις με Ανόρθωση, είτε παίζεις με ΑΠΟΕΛ, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες που βρίσκονται εκεί στις 6 πρώτες θέσεις έχουν και τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους και ο κάθε προπονητής, είτε Σοφρόνης, είτε Μπερ, θα προσπαθήσει να βρει τα μειονεκτήματα του αντιπάλου για να χτυπήσει και να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα και να καταφέρουμε να σκοράρουμε στην επίθεση για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.